Ξανά εδώ οι φοιτητές, μετά από τις αποφάσεις στις μαζικές γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων. Θα συνεχίσουμε μέχρι να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Η πλειοψηφία έχει μιλήσει και είναι ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Θέλετε να μας πείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και γιατί η κινητοποίηση δεν έχει αντιναναμενόμενη προσέλευση? Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, είναι η υποχρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση η οποία συνεχώς μειώνεται, καθώς η κυβέρνηση επιλέγει να παραμελήσει την παιδεία γενικότερα. Βρίσκονται τα παιδιά και τις καταλήψεις αυτή τη στιγμή, οι πολυφοιτητές. Τις καταλήψεις που γίνονται στα 3 από τα 6 τμήματα, οπότε γι' αυτό δεν υπάρχει αναμενόμενη προσέλευση. Βρίσκονται πολλά παιδιά πάνω στο πανεπιστήμιο ήδη. Σε ποια τμήματα έχουμε κατάληψη αυτή τη στιγμή? Στο τμήμα του περιβάλλοντος, στο τμήμα γεωγραφίας και πολιτισμικής τεχνολογίας. Έχει ολοκληρωθεί ωστόσο η εξεταστική ως επιτοπλίστων? Ναι, έχει ολοκληρωθεί η εξεταστική. Ξεκίνησαν μετά, αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε. Ναι, τώρα ξεκίνησε όταν ξεκίνησε και το εξάμεινο. Πολύ επιγραμματικά, τι σημαίνει για το δημόσιο πανεπιστήμιο η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων? Σημαίνει δίδακτρα στα προπτυχιακά, όπως είδαμε και στα μεταπτυχιακά. Σημαίνει συγχωνεύσεις τμήματων, όπως γίνεται στο Δημοκρίτιο με το ιστορικό, το φιλολογικό και τις παραξήνιες σπουδές. Σημαίνει ελάχιστη βάση μισθού και ανάλογα με το πορτοφόλι της οικογένειας και όχι σπουδές ανάλογα με τα όνειρα και τις κλίσεις των παιδιών. Οι καθηγητές είναι κοντά μας, έγινε και εκδήλωση πάνω στο Πανεπιστήμιο. Το διοικητικό προσωπικό επίσης είναι μαζί μας και θα συνεχίσουμε μέχρι να πάρω το νομοσχέδιο έκτρωμα πίσω. Θα συμμετέχετε, φαντάζομαι, και στην επόμενη εβδομάδα στην πανελλαδική κινητοποίηση που τίθεται και το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων? Ναι, εννοείται. Θα είμαστε όλοι εκεί.